1952 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ζήτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίς 852, κεφάλαιο ζήτα, 7 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και βρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωήν και ολίγοι είναι, ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα. Που το παν δέντρων καλών κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων κάνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάνει καρπούς κακούς. Ουδέ δέντρων σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μην κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπύρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών πασολέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπή προς εμέ εν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν το όνοματί σου και εν το όνοματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το όνοματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ως τις οκοδόμησε την οικία αυτούν επί την πέτραν. Και ανέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και δεν έπεσε, διότι το τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσο ακούον τους λόγους μου τούτους και μη κάμνον αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και έπεσε. Και το υπτώσεις αυτής μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς λόγους τούτους, εξεπλήτων το Ιόχλη δια την διδαχήν αυτού, διότι δίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχίως οι γραμματείς. Αμήν. Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, που όταν ρώτησε τους μαθητάς του τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου και απάντησαν διάφορα, τις ο Ιερεμίας, ο Ηλίας, της των προφητών, τότε απευθύνθηκε στο μαθητή του και τον ρώτησε, στους μαθητές του, και τους ρώτησε εσείς τι λέτε ότι είμαι εγώ. Και σήμερα υποθέτω ότι όλοι μας είμαστε μαθητές του Χριστού και το υποθέτω βάσιμα. Γιατί ήρθαμε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά μας να προσέχουμε στο Λόγο του Θεού και ο Κύριος ανοίγει τη διάνοιά μας να κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν υποθέτω βάσιμα ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Στους μαθητές του λοιπόν είπε, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος όλων των μαθητών, υποθέτω, είπε εσείς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, με τη βεβαιότητα την οποία δίδει μόνο η Αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας απευθυνόμενος στον Πέτρο του λέει, αυτό Πέτρε δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, δεν είναι αποτέλεσμα της σοφίας σου, της συνέσεώς σου και της γνώμης σου,
ότι ανάμεσά μας είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός που μας διδάσκει είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός που μας διαφυλάττει και μας προστατεύει είναι από το διάβολο και σατανά, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να του πει κάτι παραπάνω. Και εγώ σου λέγω ότι εγώ θα οικοδομήσω τη δική μου εκκλησία. Εγώ θα την οικοδομήσω. Και Πιλάδου δεν σχίσουν κατά αυτής. Και μακάριος όποιος είναι μέσα και αποτελεί μέλος του σώματος της εκκλησίας του Χριστού, του σώματος του Χριστού. Γιατί αυτόν τον οικοδομεί ο Χριστός. Γιατί η Θεία Πρόνοια του Πατέρα Θεού διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου είναι κρυμμένη πίσω από Αυτόν. Το ερώτημα όμως είναι η καρδιά μας τον ευαρεστεί? Με τη ζωή μας ευαρεστούμε το Θεό? Είμαστε στους οφθαλμούς Του εκλεκτοί ή απλώς και κλειμένοι? Πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι, βεβαιώνει ο Χριστός. Αλλά και πολλοί έσχατοι που μόλις ήρθανε θα γίνουν πρώτοι. Γιατί από τον Χριστό ξεκίνησαν τα πάντα, από τον Χριστό συνεχίζουμε μέχρι σήμερα και πρώτα ο Θεός με τον Χριστό θα τελειώσουμε. Η ζωή μας δεν είναι η οικογένειά μας. Η ζωή μας δεν είναι το έργο μας, η δουλειά μας, αλλά και το έργο μας εν Χριστώ Ιησού. Η ζωή μας δεν είναι η εκκλησία. Η ζωή μας είναι ο Χριστός, αδερφοί. Αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτό όμως πρέπει να είναι όχι μόνο η αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και η αλήθεια η αποκεκαλυμμένη μέσα μου και μέσα σου, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, ότι η ζωή μου είναι ο Χριστός. Εάν η ζωή μου δεν είναι ο Χριστός, χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και στην εκκλησία του ο Χριστός κάνει τα πάντα. Προσκαλεί. Εξουσιοδοτεί ανθρώπους δίδοντάς τους διακονίες αποστόλου, προφήτου, ευαγγελιστού, διδασκάλου, ποιμένα για τον καταρτισμό των Αγίων. Ο Χριστός είναι αυτός που στην Εκκλησία το εκλέγει και δια Πνεύματος Αγίου δίδει χαρίσματα για την οικοδομή των Αγίων. Και εδώ είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος των ανθρώπων τους οποίους κάλεσε ο Θεός και τους ευλόγησε με βασιλική εξουσία, με τη δική του εξουσία, μέσω διακονιών, με τη δική του εξουσία, μέσω χαρισμάτων, αλλά η ζωή τους πρέπει να είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα εισέλθει, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μας, ο σκοπός που ο Θεός μας δίνει. Δεν είναι να κηρύττουμε, να ποιμένουμε, να εργαζόμεθα, να προφητεύουμε, να οικοδομούμε, να καταρτίζουμε. Αυτά μας τα δίνει ο Χριστός για τους άλλους. Μας καθιστά υπηρέτες των αδελφών μας και διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Μας καθιστά υπηρέτες του ο Χριστός μέσα από διακονίες και διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Αλλά η ζωή μας είναι ο Χριστός. Εάν μεγαλώσουμε στη ζωή μας το έργο του Χριστού και μικρύνουμε το Χριστό, τότε θα εργαζόμεθα όχι για τον Χριστό, αλλά για τα δώρα του Χριστού. Για τις δωρεές του Χριστού.
για τις ευλογίες του Χριστού. Με αποτέλεσμα πολλοί εκείνη την ημέρα που δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτό που καλούμεθα σήμερα να συνειδητοποιήσουμε, ότι η ζωή μας είναι ο Χριστός. Μόνο. Ούτε η γυναίκα μου που την αγαπάω πάρα πολύ. Ούτε τα παιδιά μου που τα αγαπάω πάρα πολύ. Ούτε τα αδέλφια μου που τα αγαπάω πάρα πολύ. Ούτε η ζωή μου που την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά τα πάντα είναι και πρέπει να είναι, και ο Θεός θέλει να το καταλάβουμε, ο Χριστός. Και αν η ζωή μου είναι ο Χριστός, αν το κυριόρχο πρόσωπο που θα έπρεπε τη σαστή να είναι ο Ξέρξης, ο Ασουήρης, αν το κυρίαρχο πρόσωπο που θα έπρεπε να είναι για το Σαούλ ο Κύριος των δυνάμεων και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Σαμουήλ, αν είχε καταλάβει ο Ιούδας ότι το κύριο πρόσωπο στη ζωή του πρέπει να είναι ο Χριστός, κανείς από αυτούς δεν θα πάθαινε την απόλυτη και πλήρη καταστροφή στη ζωή τους. Αλλά δεν το κατάλαβαν και το έπαθαν. Ο Θεός να μας φυλάει να το καταλάβουμε σήμερα. Ο Χριστός, αδερφοί, ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο άντρας σου, θα τους αγαπάμε πολύ, αλλά τίποτα από όλα αυτά, η δουλειά μου, το έργο μου, η εκκλησία, όλα τίποτα από όλα αυτά δεν θα με οδηγήσει, γιατί αν είναι κυρίαρχο στη ζωή μου, θα με οδηγήσει να απορρίψω το Λόγο του Θεού. Πότε δεν απορρίπτω το Λόγο του Χριστού? Όταν η ζωή μου είναι ο Χριστός. Τότε τον ακούω με μεγάλη προσοχή, με φόβο και τρόμο, γιατί ξέρω ότι Αυτός πέθανε και σώθηκα εγώ. Γιατί ξέρω ότι Αυτός αναστήθηκε και με πρόσθεσε εδώ. Γιατί ξέρω ότι τα πάντα στη ζωή μου εξαρτώνται από Αυτόν. Αυτός μου δώσε, αν μου δώσε διακονία. Αυτός μου δώσε, αν μου δώσε χαρίσματα. Αυτός μου δώσε οικογένεια. Αυτός μου δώσε παιδιά. Αυτός τα διατηρεί. Αυτός τα κρατάει σε σωσμένα. Αυτός είναι τα πάντα. Αυτός! Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μόνο ο Κύριος των Κυρίων. Μόνο Αυτός είναι Βασιλιάς μου. Από Αυτόν εξαρτώμαι. Από Αυτόν παίρνω εντολές. Αυτός με διδάσκει. Αυτός με οδηγεί. Αυτός με ευλογεί. Και Αυτός θα με φτάσει μέχρι το τέλος έτοιμο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο Αυτός. Μην κοιτάς τη γυναίκα σου. Μην κοιτάς τον άντρα σου. Να τους αγαπάς, να τους υπηρετείς. Μην κοιτάς τον αδελφό σου. Κανένας αδελφός και κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Θα σε οδηγήσει σε παράβαση, σε απόρριψη. Θα σε οδηγήσει σε απόλυτη καταστροφή. Μόνο στο Χριστό θα κοιτάμε, αδερφοί. Μόνο στο Χριστό, αδέλφια μου αγαπημένα. Μόνο ο Χριστός είναι Αυτός που πέθανε για όλους μας και για μένα και για σένα. Μόνο ο Χριστός υπήρξε αναμάρτητος. Μόνο ο Χριστός στέγεται στα δεξιά του Πατρός. Μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Αλληλούια. Μόνο ο Χριστός προσεύχεται ασταμάτητα για σένα και για μένα. Προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Το βλέμμα μας που είναι στραμμένο. Εάν το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο Χριστό, απρόβλεπτες ευλογίες και απόλυτη ευλογία θα προπορεύεται στη ζωή μας και εμείς απλώς θα περπατάμε ακολουθώντας τον Χριστό. Εάν το βλέμμα μας είναι στο παιδάκι μου ή στον εχθρό μου ή σε αυτόν που με αδίκησε ή σε αυτόν που με αγαπάει ή σε αυτόν που αγαπάω, τότε θα ακολουθώ εκκαρδίας τα συναισθήματά μου, τη γνώμη μου, την άποψή μου προς απόλυτη καταστροφή. Δεν είναι εξασφαλισμένη η αρπαγή της Εκκλησίας επειδή σήμερα είστε στην Εκκλησία. Δεν είναι εξασφαλισμένη η αρπαγή της Εκκλησίας επειδή σήμερα ακούς με προσοχή το Λόγο του Θεού. Χάρις Θεού είναι όλο αυτό. Ο Θεός το κάνει. Δεν είναι
εξασφαλισμένη η αρπαγή της Εκκλησίας, επειδή σήμερα καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού. Χάρις Θεού είναι. Εξασφαλισμένη είναι η αρπαγή της Εκκλησίας όταν εξητάς τον Κύριο να σου μιλήσει, να σε διδάξει, να σε κατευθύνει, να σε διορθώσει, να προπορεύεται στη ζωή σου και όταν ζητάς τη δόξα Του. Εκεί έρχεται η εξασφάλιση. Γι' αυτό δεν θα εισέλθει, πιο καθαρά δεν μπορεί να μας το πει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που ξημεροβραδιάζεται στις προσευχές και είναι καλό τούτο. Αυτός που τα έχει δώσει όλα στο έργο του Θεού και είναι καλό τούτο. Αυτός που κάνει τα πάντα για την Εκκλησία και για την οικογένειά του και για τα παιδιά του και είναι καλό τούτο. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθει αυτός που πράττει, λέει ο Χριστός. Όπως εγώ, λέει ο Χριστός, το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Δεν μου εδόθη το υπερπάν όνομα. Δεν μου εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, λέγει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Γιατί προφήτευσα, γιατί δίδαξα, γιατί αποκάλυψα, γιατί θεράπευσα, γιατί εξέβαλα δαιμόνια, γιατί έκανα μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια. Αλλά ο Πατέρας μου με υπερύψωσε, γιατί απαρνήθηκα τον εαυτό μου, έλαβα δούλου μορφή και ταπείνωσα τον εαυτό μου έως θανάτου, πώς γινόμενος υπήκοος στον Πατέρα μου. Γι' αυτό έδωσε ο Πατέρας Θεός το υπερπάνω όνομα στο Χριστό, γιατί έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου στο θέλημά Του. Αλλιώς, απόλυτη καταστροφή. Αστίν, Σαούλ, Ιούδας και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας με Χριστό. Με τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Με Χριστό, αδερφοί. Μόνο με Ιησού Χριστό, Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Γιατί πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, με απαρησία, Κύριε, γιατί είμαι έξω εγώ, άνοιξέ μου. Προφήτευσα, εξέβαλα δαιμόνια, έκανα θαύματα πολλά εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η απάντηση θα είναι, ποτέ δεν σε γνώρισα, γιατί δεν ήταν η ζωή σου ο Χριστός. Δεν ήσουν δούλος, αλλά έκανες ό,τι σ' άρεσε, ό,τι ήθελες και ό,τι νόμιζες. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η ασφαλής οδός, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αυτός είναι ο αγώνας ο καλός. Και η στενή πύλη είναι ο Χριστός. Θέλει αγώνα για να ταπεινώνεσαι. Δεν μπορείς να μπεις στη στενή πύλη κορδωτός και καμαρωτός. Με τη γνώμη σου, με την άποψή σου, με τις φανερώσεις σου, με, δεν μπαίνεις μέσα. Ο Χριστός θέλει ταπεινωμένους ανθρώπους. Με πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, με καρδιά συντετριμμένου ανθρώπου να τρέμουν στο Λόγο του Θεού για να ανοίξει θύρα, να θέσει θύρα ανεωγμένη μπροστά Του και να εισέλθουμε δι' αυτής. Θέλω Ιησούν Χριστόν να γνωρίζω και τούτον εσταυρωμένο. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, να του μοιάσω, να γίνω μιμητής του που είναι μιμητής του Χριστού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, αλλά ούτε κι εσύ ούτε κι εγώ. Μην πεις κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου κοιτάζοντας γύρω σου. Θα πεις κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου κοιτάζοντας τον εαυτό σου, τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, να βλέπεις τα χάλια σου, να βλέπω τα χάλια μου. Και προσοχή, προσοχή τους ψευδοδιδασκάλους, τους ψευδοπροφήτες, τους ψευδοαποστόλους. Προσοχή, μη γίνεις ένας από αυτούς. Πρόσεξε ποιος σε πλησιάζει και τι σου λέει. Μη βλέπεις το ένδυμα του προβάτου.
Γιατί μπορεί κάτω από το ένδυμα του προβάτου να υπάρχει πρόβατο, αλλά μπορεί να υπάρχει και λύκος. Και δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις γιατί είσαι ανθρωπάκι. Ασήμαντο ανθρωπάκι είμαστε, αδερφοί. Τι να καταλάβουμε, τι να κατανοήσουμε. Ο διάβολος δεν παίζεται. Γίνεται άγγελος φωτός για να κοροϊδέψει τους ανθρώπους. Και είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Και βρίσκει κατάλληλα σκεύη τα οποία τα δίνει με ένδυμα προβάτου, μέσα όμως βράζει και καίγεται ο λύκος. Λύκος κακός και άγριος που θέλει να καταφάγει τους άλλους και τους πλησιάζει με χαμόγελο, με γλυκύτητα προβάτου, με καλοσύνη προβάτου. Μη σε κοροϊδέψει κανείς. Απ' τον καρπό του θα δεις αν είναι πρόβατο ή λύκος. Μας έχει δώσει διάκριση δική του. Όχι ικανότητα διακρίσεως δική μας. Διάκριση δική του, γιατί ο Θεός δίνει το καρπό στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Ο Χριστός είναι αυτός που είναι κρυμμένος πίσω από την ιστορία την ανθρώπινη, αλλά και από την ιστορία κάθε ανθρώπου. Ο Χριστός είναι. Κάθε ένας από εμάς γράφει τη δική του ιστορία. Με το περπάτημά του και ο λόγος του Θεού λέει, θέλω να περιπατείτε ακριβώς. Όχι λέγοντας Κύριε, Κύριε, αλλά πράττοντας το θέλημα του Πατέρα μου, λέει ο Χριστός του ουρανίου. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού και τα γκρεμίζει όλα. Γκρεμίζει όλα τα είδωλά μας, όλη τη γνώση μας, όλες τις απόψεις μας. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Είναι αυτός που γκρεμίζει, είναι αυτός που ξεριζώνει και είναι αυτός που οικοδομεί και εκφυτεύει. Και εγώ θέλω να είμαι αγρός του Κυρίου. Ό,τι άχρηστο να το ξεριζώνει, ό,τι χαλασμένο να το γκρεμίζει και να αφήσω τον Κύριό μου στη ζωή μου να φυτεύει νέα πράγματα, να οικοδομεί νέα πράγματα κατά τη Θεία του πρόνοια στην προσωπική μου ζωή και στην οικογενειακή μου ζωή και στην εκκλησιαστική μου ζωή και ιδιαιτέρως να προσέξω μην πλανώμε και πλανώ τους άλλους. Γιατί ο Θεός, τα ακούσαμε, είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Είναι φοβερό και τρομερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβού λοιπόν τον Θεό. Μετά φόβου και τρόμου να κατεργάζεσαι τη σωτηρία σου, ώστε τότε και μόνο τότε ο Θεός, όχι με λόγια, όχι με ψι-ψι-ψι-ψι, με κουβεντούλες, όχι με κρίσεις, με κατακρίσεις, με κουτσομπολιές και με ζηλίτσες και με φθόνους, με καθαρότητα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμαστε, να κατεργάζεσαι και να κατεργάζουμε τη σωτηρία μας για να δίνω την ευκαιρία στο Θεό να εργάζεται, να ενεργεί μέσα μου και το ενεργεί και το θέλει κατά τη Θεία πρόνοια και την ευδοκία τη δική του. Και τότε θα είμαι χρήσιμος στο έργο του Θεού. Τότε θα με φωνάζει όπως φώναξε την Αστήν ο βασιλιάς να την ψώσει και να πει αυτή είναι η βασίλισσά μου. Τότε ο Θεός θα πει σε σένα που έχεις αυτό το πνεύμα του Χριστού, ιδού ο δούλος μου εις τον οποίον ευαρεστήθην, στον οποίον έθεσα το πνεύμα μου το Άγιο και με τον οποίον θα εργαστώ το έργο το δικό μου για το καλό του λαού μου και για την ολοκλήρωση του έργου μου επί της γης. Αμήν.